να μετατραπεί σε μαραθώνιο. Πάμε λοιπόν στον ιδιωτικό τομέα, στους απολυμμένους της Coca-Cola. Το λόγο έχει ο κύριος Γρηγόρης Παπαδόπουλος. Σας καλησπερίσω και εγώ. Εκπροσωπώ τους εργαζόμενους παύρα απολυμμένους συναδέλφους της Coca-Cola, που εδώ και πολύ καιρό δίνουμε ένα πολύμηνο αγώνα για να λειτουργήσει το εργοστάσιο στη Θεσσαλονίκη, στην ουσία να παραμείνει εδώ. Από την πρώτη στιγμή καταλάβαμε ότι δεχόμαστε μία τεράστια φήμωση από το μέσα μαζικής ενημέρωσης. Από την πρώτη στιγμή. Δεν υπάρχει περίπτωση να ενημερωθούν, ειδικά στην πόλη μας, κανένας πολίτης. Θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο αυτό. Εξαρτάται η ενημέρωση των Ελλήνων πολιτών από τις διαφημίσεις και μόνο της Coca-Cola? Εξαρτάται η ενημέρωση και το δικαίωμα των πολιτών μόνο και μόνο από αυτές τις διαφημίσεις? Έχουν το δικαίωμα τα μεγάλα κανάλια να αποσιωπούν αυτόν τον αγώνα μας? Έχουν το δικαίωμα ακόμα η δημόσια αλλά και η τοπική δημοτική τηλεόραση? Μπορεί να λειτουργήσει έτσι η δημοκρατία? Και δεν κάνουμε παράπονο, γιατί όλα αυτά τα έχουμε ξεπεράσει με το αγωνιστικό φρόνημα, έχουμε φτάσει σε όλα τα σημεία της Ελλάδος και πλέον μάθαν τον αγώνα μας. Ανησυχούμε για την λειτουργία πλέον της δημοκρατίας. Είναι η Coca-Cola πάνω από τους θεσμούς της ενημέρωσης? Είναι η Coca-Cola πάνω από κάθε δημοκρατική ηθική, από κάθε επαγγελματική ιδεοντολογία? Αυτό ήθελα να μας πείτε την άποψή σας και τη θέση σας για αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ. Το ερώτημα νομίζω το θέσατε και με ρητορικό τρόπο, αλλά και με τρόπο εξαιρετικά ακριβή. Όπως εγώ το κατάλαβα, και νομίζω είναι το μεγάλο θέμα της επόμενης περίοδου, αλλά και το μεγάλο ζήτημα της κυβέρνησης της αριστεράς που έρχεται, είναι το εξής. Πρέπει η κοινωνία, οι πολίτες, να υποτάσσονται στα συμφέροντα των επιχειρήσεων ή οι επιχειρήσεις πρέπει να ενταχθούν στις ανάγκες, να λειτουργήσουν σύμφωνα με τις ανάγκες και με το μέλλον της κοινωνικής πλειοψηφίας, της χώρας, της κοινωνίας? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα που στην ουσία θέσατε, και δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες η απάντηση που δίνανε οι κυβερνήσεις ήταν η πρώτη, ότι θα πρέπει να υπαχθούν οι πολίτες στο δικαίωμα και στην εξουσία των επιχειρήσεων, διότι υποτίθεται ότι τα κέρδη του σήμερα είναι οι επενδύσεις του αύριο και αυτές είναι η απασχόληση του μεθαύριο. Αυτή η αφήγηση, ας την πω έτσι, ουδέποτε αποδείχθηκε σωστή. Ο επιχειρηματίας θέλει όλο και περισσότερα κέρδη μέσα από την κατάργηση δικαιωμάτων και μείωση μισθών, αλλά επενδύσεις θα κάνει μόνο όταν εκτιμήσει ότι υπάρχει κατάλληλη ζήτηση και άλλες συνθήκες που θα του φέρουν περισσότερα κέρδη. Επομένως, πηγαίνουμε σε μια κατάσταση ανισότητας, διεισμού και κατάργησης της δημοκρατίας τελικά. Και η άλλη λογική είναι αυτή που υπενιχθήκατε ρητός και την οποία εμείς θέλουμε να υπηρετήσουμε. Ότι έχουμε ένα σχέδιο που προτάσουμε την κοινωνία, την εργασία, το δικαίωμα στην εργασία, την υποχρέωση του κράτους, αν θέλετε, για πλήρη απασχόληση υπό συνθήκες που εξασφαλίζουν όχι την επιβίωση αλλά την αξιοπρεπή διαβίωση. Και σε αυτό με κάθε τρόπο υποχρεώνω μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις να ενταχθούν, και δεν έχουν και άλλο δρόμο παρά, δεν θα τους αφήσουμε δηλαδή ως κοινωνία άλλο δρόμο έξω. Τι μαθαίνει ο πολίτης, τι καθορίζεται? Και η απάντηση που υπενηχθήκατε είναι αυτή που μας βρίσκει δίπλα σας. Από το χώρο της Βιομέ, ο κύριος Μάκης Αναγνώστου. Γεια σας. Έχουμε ακούσει παλιότερα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, από το στόμα του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, να λέει πως το να πάρει την πολιτική εξουσία είναι μεγάλη υπόθεση. Αλλά φυσικά δεν είναι το παν. Και το
Βλέπουμε από τα παραδείγματα, προηγούμενα παραδείγματα, πως όταν μια τάξη κρατάει την οικονομική εξουσία, είναι πολύ δύσκολο στην πολιτική να επιβληθεί. Εμείς, σαν εργαζόμενοι της ΒΙΟΜΕ, κάναμε μια πρόταση. Μια πρόταση που αφορά όταν ένα εργοστάσιο εγκαταλείπεται, να συνεχίζει η λειτουργία του, όταν δεν θέλει φυσικά ο εργοδότης και όταν θέλουν οι εργαζόμενοι. Και παράλληλα, έναν άλλο τρόπο λειτουργίας της οικονομίας, ώστε στο μέλλον να αλλάζει και να πηγαίνει στα χέρια, η παραγωγή στα χέρια των εργαζόμενων και να φεύγει από τους εργοδότες. Να ελέγχουν δηλαδή εργαζόμενοι την παραγωγή των πλούτων και να πηγαίνει από τον έλεγχο των ολίγων στα χέρια των πολλών. Αυτό είναι προς την... η ερώτηση αφορά, αν μπορεί να μας απαντήσει, ο οικονομικός υπεύθυνος. Και προς τον κύριο Βίτσα να πω κάτι. Αν έχετε σαν ΣΥΡΙΖΑ την πρόθεση και τη διάθεση να μπείτε σε μια άλλη φιλοσοφία, να εγκατεληφθεί αυτό το που υπάρχει μέχρι σήμερα και να αρχίσουμε να θίγουμε τα θέματα ιδιοκτησίας πλέον. Να θίγουν. Και προς τον κύριο Μητρόπουλο, αν μπορεί να απαντήσει, που έχει αρκετή βιβλιογραφία πάνω στα εργατικά, αν αυτό το θέμα αφορά το εμπορικό δίκαιο ή αν αφορά το εργατικό δίκαιο. Μάλιστα. Είναι θέματα, τα επιμέρισε και πολύ ορθά ο κύριος Αναγνώστου. Λοιπόν, όσο μπορούμε πιο σύντομα και πιο συγκεκριμένα. Κύριε Μητρόπουλε. Η ιδέα της αυτοδιαχείρισης εμπλέκεται σε ό,τι είπε εδώ ο φίλος μας. Όσοι έχουμε εμπειρία και από τα κυμπούτσια το Μοντραγκόν στην Ισπανία που έχουμε και γράψει και ασχοληθεί και στην αυτοδιαχείριση Ιουγκοσλαβίας και της Ανατολικής Ευρώπης, τα ζητήματα τα οποία εμπλέκονται στο δικό σας πείραμα, το οποίο είναι πρωτοποριακό, είναι προερχόντως εμπορικού πτωχευτικού δικαίου και δευτερευόντως εργατικού δικαίου. Το ζήσαμε όταν το 83 ερχόμουν εδώ και καθοδηγούσα τους εργαζόμενους στην αυτοδιαχειριστική επιχείρηση Παντελεμίδη. Καρότσες έκανε για τραχτεριζάντες αυτοκινήτου. Τα προβλήματα πριν φάνε αγωγές από τους κληρονόμους του Παντελεμίδη, οι εργαζόμενοι και τρέχανε να πληρώσουν με ιδιωτικές τους περιουσίες, γιατί τους μετακύλησαν την ευθύνη της κακοδιαχείρισης του επιχειρηματία, ήταν προεγόντως πτωχευτικού και εμπορικού δικαίου. Άρα λοιπόν η αριστερά, η δική μας η αριστερά, και εμπνέει και στηρίζει τα αυτοδιαχειριστικά πειράματα, τα αμεσοδημοκρατικά πειράματα. Αλλά αγαπητέ φίλε, πρέπει να υπάρξει το θεσμικό πλαίσιο και με την παρότρινση του Προέδρου μας, αλλά και ο γραμματέας μας εδώ έχουμε μας συστήσει μια επιτροπή η οποία μελετά συγκριτικά αυτοδιαχειριστικά πειράματα, διότι μας έρχονται διάφορα ερεθίσματα να στηρίξουμε αυτοδιαχειριστικές προσπάθειες για να ενθαρρύνουμε τον κόσμο να συμμετέχει, όχι όμως να του μετακυλήσουμε τα κόστη και την κακοδιαχειρίζηση των εργοδοτών. Υπ' αυτή την έννοια, με τη δική σας στήριξη, θα πρέπει να πιεστούμε, να διαμορφώσουμε το αναγκαίο πλήρες θεσμικό πλαίσιο για να στηρίζει και τη δική σας προσπάθεια και να την ενθαρρύνει, αλλά να έχει και απόδοση οικονομική για το καλό των δικών σας και των οικογενειών. Νομίζω ότι έχει. Κάλυψε, ωραία. Αν χρειαστεί σε ένα άλλο, έχω δει βεβαίως δύο πραγματάκια. Από το δίκτυο, από το δίκτυο των ανέργων, ο κύριος Ράμση Χάλασα. Γεια σας και από μένα. Βέβαια, η βασική μου ιδιότητα δεν είναι το δίκτυο των ανέργων. Είναι το δίκτυο των ανέργων, τον γνωρίσαμε γιατί είμαστε απολυμμένοι από έναν φούρνο, το φούρνο του Λάμπρου στην Αγίου Δημητρίου, και αρχίσαμε κάποιες παραστάσεις διαμαρτυρίας και τότε γνωρίσαμε το δίκτυο των ανέργων, ήρθε, μας στήριξε. Γενικά να πω δύο λόγια για το δίκτυο των ανέργων και επισφαλώς εργαζομένων, δεν είναι μόνο για τους ανέργους. Αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι ουσιαστικά ξεκίνησε τη δράση του με τον ΟΑΣΤ. Προσπάθησε να έχουν δωρεάν μετακινήσεις οι άνεργοι, γενικά και αόριστα. Μετά όμως άρχισε να στηρίζει ό,τι δράσεις υπήρχαν στην πόλη και έτσι γνωριστήκαμε και εμείς με τα παιδιά και πλέον συμμετέχουμε ενεργά σε αυτό. Εγώ τέλος πάντων θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις έτσι από εδώ και από εκεί. Τώρα σε ποιον θα πάει κάθε ερώτηση δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ βλέπω ότι πραγματικά μεγαλώσαμε σε μια χώρα. Είμαστε μια γενιά που μεγαλώσαμε για να ζήσουμε τα πολύ εύκολα και ζούμε τα πάρα πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω πώς το καταφέραμε αυτό, τώρα έγινε.
Τώρα από εδώ και πέρα όμως πρέπει μέσω του κινήματος και μέσω του τέτοιο να έρθουν κάποιες απαντήσεις. Ζούμε στη χώρα που πραγματικά 2, 3, 4, 5, να τους πούμε μεγαλοεργολάβους, να τους πούμε επιχειρηματίες, να τους πούμε αυτούς που λένε ότι θα φέρουν λεφτά σε αυτή τη χώρα, τους πληρώνει πραγματικά ο ελληνικός λαός, πόσα να πούμε, 30, 40 χρόνια για έναν δρόμο που παίζει να έκαναν πριν 50 χρόνια. Και τους πληρώνουμε ακόμα. Τους πληρώνουμε μέσα από διάφορα τέτοια πράγματα. Ζούμε σε μια χώρα δηλαδή που πραγματικά 4-5 άνθρωποι όχι απλά είναι πάνω από το κράτος. Είναι το ίδιο το κράτος, αυτοί φτιάχνουν τους νόμους και απλά έχουν κάποιες κυβερνήσεις για να εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους. Αυτό το πράγμα δεν νομίζω ότι γίνεται σε όλο τον αναπτυγμένο καπιταλισμό στο σύγχρονο δυτικό κόσμο. Μάλλον γίνεται σε Αφρικές, σε Ασίες, σε κάποια τέτοια μέρη, να το πούμε έτσι. Δεύτερο πράγμα είναι ότι βλέπουμε εδώ πέρα απολυμμένους σχολικούς φύλακες, απολυμμένους δημόσιους υπάλληλους, απολυμμένους γενικά. Βλέπουμε ότι το κράτος λειτουργεί πραγματικά όχι σαν αφεντικό, σαν ταβαντζής. Και μετά, εγώ ας πούμε που είμαι ένας απλός απολυμμένος από έναν φούρνο. Σκέφτομαι, άμα το ίδιο το κράτος κάνει αυτό το πράγμα, τα αφεντικά γενικά που έχουν μικρές επιχειρήσεις ή μεγάλες ή τέτοιο, πώς θα αντιδράνε? Θα αντιδράνε σαν το κράτος, όπως μάθανε. Είναι πολύ απλό. Σε αυτό το πράγμα πώς βρίσκουμε κάποια δικλίδα, ας πούμε, για να μπορέσουμε ένα τέτοιο? Γιατί βλέπουμε κιόλας ότι πας, κάνεις μια παράσταση διαμαρτυρίας σε έναν φούρνο και σκάνε 3 δημιουργίες ΜΑΤ για 60% ανθρώπους που διαμαρτύρονται γιατί δεν τους κολλήθηκαν ποτέ τα ένσημά τους. Μπορεί να δούλευαν 8 μήνες και ήταν μαύροι, ανασφάλιστοι, εντελώς. Και έρχονται 3 δημιουργίες ΜΑΤ. Ποιος τους πληρώνει αυτές τις 3 δημιουργίες? Τις πληρώνει ο φούρνος, τις πληρώνει το κράτος, τις πληρώνει ο λαός και έρχονται να μπουν ανάμεσα σε σένα και στον πρώην εργοδότη σου. Αυτά. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, αν μου επιτρέπετε, μπήκε προηγουμένως ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Βεβαίως, το να έχεις την κοινοβουλευτική πλειοψηφία και με εξ αυτής την ευθύνη της πολιτικής διακυβέρνησης της χώρας ή αυτό που λέμε πολιτική εξουσία δεν σημαίνει τα πάντα. Αλλά το με ποιον είναι αυτή η κυβέρνηση μόλις αναπτύχθηκε. Με ποιον είσαι? Είσαι με τον έναν ή είσαι με τον άλλον? Ή είσαι με κάποιον τρίτον ή είσαι με τον εαυτό σου, θα έλεγα. Ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Επιτρέψτε μου το εξής. Η Βιομέ για μας είναι ένα μεγάλο σχολείο. Του πώς μπορεί αυτό να διαμορφώνεται, ο Αλέξο Μητρόπουλος είπε ότι χρειάζονται κανόνες, νόμοι, καινούργοι, αλλαγή του πτωχευτικού δικαίου. Εγώ θα σας βάλω μια ιδέα που διατυπώθηκε περίπου το 1916, από τότε, ότι δεν πτωχεύεις επειδή θέλεις εσύ δολίως να πτωχεύσεις και να βγάλεις εσύ λεφτά και να μείνει ο άλλος άνεργος. Δεν είναι ο εργαζόμενος σε μια επιχείρηση προμηθευτής της επιχείρησης και να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο και πάει λέγοντας. Άρα θέλεις και ένα πλαίσιο που να οθεί. Αυτής της κατάστασης και σαν κοινωνία και σαν δημόσιο και σαν κράτος, θα διαχωρίζω τα τρία, να τα ενισχύω αντιμετωπίζοντας βεβαίως και το κράτος ως έναν ο οποίος δέχεται υπηρεσίες, δέχεται προϊόντα, δέχεται υλικά αγαθά και το θέμα είναι τι τα κάνει. Δεν θέλω να πάω σε συγκεκριμένα και τι επιλέγει. Γιατί, ας πούμε, για μια σειρά υλικά καθαρισμού, λέω για παράδειγμα, που παράγει αυτή τη στιγμή η Βιομέ, έτσι δεν είναι? Δεν θα μπορούσε το κράτος να έρθει να αγοράσει και τι είδους ενίσχυση? Λέω πολύ συγκεκριμένο πράγμα, αφορά αυτό το θέμα. Το δεύτερο θέμα, για να μην φάμε άλλο χρόνο. Το απόγευμα, στην ομιλία του ο Αλέξος Τσίπρας, για τα ζητήματα των ανέργων, αφού ξεκαθαρίσαμε το με ποιους είμαστε, με ποιους δεν είμαστε, θα πει δύο βασικές ενότητες. Η μία βασική ενότητα είναι η προστασία των ανέργων. Αυτή τη στιγμή στη χώρα έχουμε ανέργους οι οποίοι παίρνουν επίδομα, είναι περίπου 150-160 χιλιάδες,
Περίπου άλλοι 10.000 παίρνουν 200 ευρώ το μήνα. Μπορεί να βγαίνουν και να λένε το ανοίξαμε τότε, αλλά τόσοι είναι. Και περίπου 1.000.000 δεν παίρνουν τίποτα. Είναι μακροχρόνια άνεργοι. Άρα θα μιλήσει γι' αυτό. Τι σκεφτόμαστε να κάνουμε, πόσο το κοστολογούμε, με ποια αναδιάρθρωση κτλ. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι. Αυτά, εμείς έχουμε δείξει ότι ως τώρα ό,τι λέμε το εννοούμε, αλλά θέλω να προσθέσω δύο ακόμα πράγματα. Στην ερώτηση, μα μήπως μας προδώσετε, γιατί έχουμε καγή τέτοια, εμείς απαντάμε με δύο τρόπους. Το πρώτο, δεν πρόκειται να σας προδώσουμε γιατί θα το κάνουμε όλοι μαζί. Το δεύτερο, δεν θα ξεχαστούμε στον δρόμο. Γιατί μερικές φορές ξέρετε ότι η ίδια η κατάσταση ξεκινάς με τις καλύτερες προθέσεις και ξεχνιέσαι. Δεν πρόκειται να ξεχαστούμε. Εδώ είμαστε, είπαμε, το tape γράφεται. Έτσι, ό,τι παίρνεις προεκλογικά, θερίζεις. Εμείς εδώ είμαστε, με την έννοια ότι... δεν είναι δια της ανάθεσης. Και εμείς εδώ είμαστε, έτσι. Προηγούμενα, διανομή κατοίκων, deliver. Περιέγραψε μια κατάσταση pick and roll στο μπάσκετ. Σε ποιον να τη δείξω, όχι, σε ποιον να ρίξω την ερώτηση, ας πούμε. Αλλά εδώ χρειάζεται ομάδα. Δεν χρειάζεται μόνο. Σαφώς. Λοιπόν, δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο, δύο ενότητες μας έμειναν. Αυτή και ο χώρος της υγείας. Το λόγο στο κίνημα των καθαριστριών, Βάσο Κουκλίδου. Γεια σας και από μένα. Θα ήθελα να ρωτήσω, καταρχήν να σας πω, είχαμε τη δέσμευση από τον Πρόεδρο και από το ΣΥΡΙΖΑ για αποκατάσταση των αδικιών. Από τότε είχαμε αρκετές εξελίξεις. Κερδίσαμε μία δικαστική διαμάχη. Είχαμε την άρνηση της επανατοποθέτησής μας στις θέσεις μας, ανταυτού βία καταστολή ξύλο, και από την άλλη έχουμε τις ομές παρεμβάσεις από το Δέλτα Νιτάφ στους δικαστές με συστάσεις να ευθυγραμμίσουν τις αποφάσεις με την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Από τη μια έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, από την άλλη όμως δεν έχουμε καμία απολύτως εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση. Με λίγα λόγια θέλω να πω ότι μπορεί να κερδίσουμε τα επόμενα δικαστήρια, μπορεί όμως και να τα χάσουμε. Υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα. Ενώ δεν πρόκειται, δεν αποτελείτε, δεν είστε μια πολύ μεγάλη κατηγορία εργαζομένων. Δεν μιλάμε δηλαδή για ένα κλάδο που έχει δεκάδες χιλιάδες μέλη και περισσότερα. Έχετε πετύχει τόσο πολλά και έχετε γίνει πρότυπο και για μας. Που είχαν πληγεί, είχαν δείξει την αγωνιστικότητα τη δική σας, ξέρω ότι πολλοί δείξανε, ξέρω ότι οι συνθήκες είναι δύσκολες, ότι υπάρχει η σαλαμοποίηση, ότι ποιος φοβάται, ποιος χάνει, δεν κατηγορώ κανέναν, αλλά λέω η δική σας η αγωνιστικότητα έδειξε ότι μπορούν οι εργαζόμενοι που είναι αντίστοιχες με το λαϊκό αίσθημα. Ο αγώνας σας δημιούργησε ένα λαϊκό αίσθημα, δείξατε ότι έχετε το δίκιο με το μέρος σας. Προηγουμένως είπε ο κύριος Μητρόπουλος κάτι πάρα πολύ απλό που πρέπει να το έχετε κι εσείς υπόψη σας, ότι ο νόμος καταργείται με τον τρόπο που ψηφίστηκε. Επομένως, οποιαδήποτε θεσμική δέσμευση που σας αφορά θα έρθει.
Εδώ δεν πρόκειται για μια περιουσία, για μια ακτή, για μια περιοχή που θα καταστραφεί ο υδροφόρος ορίζοντας ή θα χτιστεί ένα κτίριο και θα πούμε και θα μπούμε στην προβληματική πώς να αποκαλύψουμε. Περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ όλα μαζί, μαζί με τα ασφαλιστικά, μαζί με τα τέτοια, το χρόνο. Και εργολαβικά. Και τα εργολαβικά είναι, έχει ξεπεράσει το διπλάσιο. Και δεν είναι η μόνη περίπτωση. Θα μπορούσα να σας μιλάω για δύο ώρες για σπάταλες αποφάσεις. Στα εργολαβικά λεφτά υπάρχουν. Φαίνεται ότι είχαν άλλη πρόθεση. Λοιπόν, και όχι την αυτή είναι η πρόθεση. Αφού διευκρινείς. Ακριβώς. Δεν ήταν. Ήταν επίδειξη ισχύος, αλλά νομίζω η δική σας επίδειξη ισχύος ήταν ισχυρότερη. Μάλιστα. Λοιπόν, αφού διευκρινίσω ότι έχουν προσκληθεί και οι εργαζόμενοι της ΕΛΒΟ και οι εργαζόμενοι από τη ΔΕΗ, από όσο μπορώ να δω δεν είναι εδώ, δίνω το λόγο στους εργαζόμενους του Οργανισμού Λιμένου Θεσσαλονίκης, στην κυρία Φανή Γουργούρη. Γεια σας και από μένα. Λιμάνι Θεσσαλονίκης. Καταρχήν, σε δύο λεπτά, Αλέξανδρε, να πω για τη λιμενική πολιτική της χώρας και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Ούτε ευρωβουλευτής να ήμουν και να είχα χρόνο δύο. Ξέρει ο κύριος Βίτας, φαντάζομαι. Λοιπόν, πρώτο ζήτημα. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είναι ήδη σε διαδικασία πώλησης το μετοχικό κεφάλαιο, το 67% του μετοχικού κεφαλαίου του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, των δύο λιμανιών που συγκροτούν στην ουσία το εμπορευματικό σύστημα της χώρας. Άρα μπαίνει έτσι, χωρίς καμία άλλη κουβέντα, υπό αίρεση, η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα στο λιμενικό σύστημα της χώρας, που μπορεί να κυριαρχηθεί είτε από ξένα μονοπόλια, βλέπε Πειραιά και Κόσκο, Κινέζοι, είτε από διάφορα φανς επιθετικά κεφάλαια, και σε κάθε περίπτωση περνούν έξω από τον έλεγχο της χώρας. Αυτό είναι σημαντικό. Συνήθως για τα λιμάνια δεν γνωρίζουμε πολλά. Δεν είναι ούτε το νερό που ανοίγει η βρύση στο σπίτι και καταλαβαίνουμε τι είναι. Στη Θεσσαλονίκη δεν έχουμε και επιβατικό λιμάνι. Είναι τελείως απαξιωμένο. Άρα δεν υπάρχει ούτε η γνώση σαν επιβατικό κοινό να γνωρίζω το χώρο. Υπάρχει το λιμάνι το εμπορικό, το οποίο είναι εξαιρετικό. Ακόμα και σε αυτή τη συγκυρία, ακόμα και με αυτές τις πολιτικές που απαξιώνουν τα λιμάνια από το 1995 και μετά, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας της θέσης του και των άλλων στοιχείων, την αγορά στην οποία απευθύνεται κτλ. Κτλ., καταφέρει και αντιστέκεται. Είναι από τους πλέον κερδοφόρους υψηλά στην επιτηρίδα σε όλα αυτά τα χρόνια στις εταιρείες δημοσίου συμφέροντος, και μόνο για το 2014 έδωσε 48, πλέον το 48 εκατομμυρίων στα δημόσια έσοδα με φορολογία, μερίσματα και το 2% από τη σύμβαση με το ελληνικό δημόσιο. Καταλαβαίνετε πόσο απαραίτητα είναι αυτά τα χρήματα για να λυθούν όλα τα υπόλοιπα ζητήματα που συζητάμε εδώ. Χάνει δηλαδή ισχυρές, σημαντικές ροές το δημόσιο. Όπως σας είπα, παραμένει κερδοφόρο και ανταγωνιστικό, παρότι απαξιώνεται μέσα και αποεπενδύεται τόσο σε ό,τι αφορά τα πάγια της επενδύσης παγίου κεφαλαίου, όσο όμως και στο εργατικό δυναμικό. Είναι δύο τεράστια ζητήματα. Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης σήμερα απασχολεί μόλις 350 άτομα και πιο κάτω ήδη, από τα 1.400 που απασχολούσε το 97-96 που πήγα εγώ με τον πρώτο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, και πρόκειται για 6 εξειδικευμένο προσωπικό. Δεν είναι τυχαίο που δεχόμαστε ισχυρές πιέσεις για εργολαβικές σχέσεις εργασίας και αντιστεκόμαστε. Επίσης, να πούμε εδώ ότι οι εργαζόμενοι στα λιμάνια είμαστε ίσως από τους λίγους που στο χαρακτήρα του σε τέτοιου είδους εταιρείες δημοσίου συμφέροντος, του κεφαλαίου Β, όπως γνωρίζετε, τον περιβόητο νόμο λογοσκούφι που είναι σε ισχύ, έχουμε αντισταθεί και δεν έχουμε δεχτεί δεύτερη κατηγορία εργαζόμενων μέσα στο λιμάνι. Ξέρω, Αλέξανδρε, αλλά παρόλα τα αυτά, γιατί είναι σοβαρό αυτό που η ερώτησή μου. Θεωρώ δεδομένο και έτσι είναι. Είναι δεδομένο και το ξέρουμε, γιατί έχουμε συναντηθεί και με τον κύριο Τσίπρα δύο φορές και με όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Είναι δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφώς απέναντι στην πώληση.
Το θέμα δεν είναι όμως σήμερα και σε αυτή την κατάσταση, γιατί τρέχει και η πώληση, μόνο του να είμαστε αντί. Εδώ να σημειώσουμε ότι στη λιμενική πολιτική και στα λιμάνια οι πωλήσεις δεν υπαγορεύονται κατά το γνωστό τους τρόπο, όπως λένε για όλα τα υπόλοιπα, ούτε από Δουνουτού, ούτε από Τρόικα, ούτε από Μεσοπρόθεσμα, ούτε ήταν μνημονιακές δεσμεύσεις των τριών μνημονίων. Αντίθετα, το είδαμε εξαιρετικά, ως εξαιρετικά επίγον στο τελευταίο πολυνομοσχέδιο της Άνοιξης. Εξυπηρετεί δηλαδή συγκεκριμένα συμφέροντα. Και δείχνει, και είναι σημαντικό αυτό, γιατί και ο Πρωθυπουργός ο Σαμαράς στις εξαγγελίες του εδώ στην έκθεση, όσο και ο Βενιζέλος, είπανε ψέματα. Ο ΜΕΜ παρουσίασε την πώληση, αυτό που θα γίνει στο λιμάνι, απέφυγε να πει πώληση και οποιαδήποτε κακιά λέξη, και αναφέρθηκε με ανάπτυξη, αναδιάρθρωση, παραχωρήσεις. Ο δε Βενιζέλος το προχώρησε ακόμα περισσότερο και είπε ότι διατηρείται η δημόσια λιμενική αρχή ψέμα, 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 και ότι προχωράει η διαδικασία με τις πωλήσεις. Λέω ότι θα ήταν σημαντικό να βγείτε πιο επιθετικά, αναδεικνύοντας όλη αυτή τη στρατηγική του ψεύδους, τη στιγμή που σας εγκαλούν κιόλας, και ταυτόχρονα να αναλάβετε πρωτοβουλία μέσω... της κοινοβουλευτικής σας ομάδας, που έχει κάνει πολλές... μέχρι τώρα ερωτήσεις, τουλάχιστον σε επίπεδο επίκαιρων ερωτήσεων κτλ. Κτλ. Για την ανάδειξη και των δύο ζητημάτων και το έργο. Είναι μοναδικό συγκριτικό αναπτυξιακό πλεονέκτημα της πόλης και της περιοχής. Είναι μια πραγματικότητα. Είναι αυτό που θα δώσει έσοδα, θα δώσει εργασία, θα δώσει ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη για την... Κύριε Μητρόπουλε, καθόλου. Όχι, ο πρόεδρο, ο γραμματέα εδώ πέρα. Εγώ, η κυρία Γουργούρη τα είπε τόσο καλά που δεν ξέρω αν μπορεί κανείς να προσθέσει κάτι. Συνομολογείται. Λέω μόνο μία κουβέντα για να φύγουμε, γιατί το ζήτημα της συνολικής λιμενικής πολιτικής ή των λιμανιών, των βασικών λιμανιών υπό δημόσιο έλεγχο, είναι και άλλα ζητήματα, ζητήματα εθνικής ασφάλειας και άλλα και λειτουργίας, αποφυγής, πώς να σου πω, και ακόμα και εγκληματικών δραστηριοτήτων. Πέρα από αυτά, εδώ έχεις μια συγκεκριμένη κατάσταση. Εδώ μην κουρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έχεις μια εταιρεία και ένα λιμάνι, το οποίο είναι κερδοφόρο, και έχεις και μια πόλη που λες ότι θέλω να την κάνω κέντρο και να ανοίξω όλο μου το εμπόριο, όλη μου την παραγωγική δραστηριότητα προς τη Βόρεια Ελλάδα με βάση αυτό. Και λες, στην ουσία η κυβέρνηση λέει, είμαι ανίκανος να το κάνω αυτό το πράγμα, πάρ το βίτσα να το κάνεις. Δηλαδή κάντο με βάση τη δική σου εμπορική ή άλλη πολιτική, το επιτρέπουμε αυτό το πράγμα. Χαζοί είμαστε. Μάλιστα. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο. Προσέξτε την εξαγγελία του κυρίου Πρωθυπουργού, ειδική οικονομική ζώνη. Εγώ θέλω να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται ένα σχέδιο τριών ειδικών οικονομικών ζωνών που θα γίνουν μία. Το ένα αφορά τη Μακεδονία και τα άλλες δύο τις όμερες χώρες. Και στις ειδικές οικονομικές ζώνες δεν έχουμε μόνο χαμηλή φορολογία που μας λένε. Έχουμε ανυπαρξία εργασιακών δικαιωμάτων, ανυπαρξία εργατικών συμβάσεων, μείωση κτλ. Κτλ. Δηλαδή δεν είναι να μας τα παρουσιάζουν. Πέρα από το γεγονός, όπως σωστά έχει επισημάνει ο Γιάννης Ομιλιός, νομίζω δεν κάνω λάθος, ότι η ύπαρξη ειδικών οικονομικών ζωνών απαγορεύεται από το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις ευρωπαϊκές συνθήκες. Τι έρχονται αυτοί οι άνθρωποι και λένε. Μάλιστα. Ολοκληρώσατε. Όλα τα άλλα τα είπε μόνη της κυρία Γουργούρη. Δεν έχει κανένα νόημα. Συμπαρατασσόμεθα που λένε. Προσπαθώ να αντισταθώ στην αυτή, να σας θέσω το ερώτημα αν θα πάρετε πίσω το λιμάνι του Πειραιά. Τι θα κάνετε με την Κόσκο. Θα το κάνετε, το ξέρω γιατί κάνει ερώτηση σε μένα. Είπαμε, εγώ δεν μιλάω, δεν είμαι, δεν είναι ο παντογνώστης δημοσιογράφος κλπ. Μιλάνε οι φορείς. Το λόγο έχει... αυτό που είπατε, γιατί δεν προκαλείται ούτε στριμώνεται ο Βίτσας, ο γραμματέας μας. Όχι, για να πιάσω, δεν έχουμε τέτοια διάθεση. Επειδή τίθεται το ερώτημα, όχι από εσάς, αλλά και τίθεται αφοπλιστικά από κάποιους δημοσιογράφους των κεντρικών δελτίων. Το πιάνω από την κεντρική σκέψη της κυρίας Γουργούλη, που είπε ότι δεν μπορεί ένα λιμάνι, το δεύτερο μεγάλο σου λιμάνι, να μην αποτελέσει το συγκριτικό οικονομικό πλεονέκτημα
ενός προγράμματος ανόρθωσης της χώρας. Αυτό που είπε ο γραμματέας μας. Υπό αυτή την έννοια δεν μπορεί να εξαιρεθεί. Από εκεί και πέρα νομικές διατυπώσεις και επεξεργασίες στη Ιδρυαδηλή θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι έτοιμος ο ΣΥΡΙΖΑ για να δει και αυτές τις δυνατότητες. Μάλιστα. Να δει δηλαδή πώς μπορεί να απεμπλέξεις συγκριτικά σου πλεονεκτήματα για να δώσεις όθηση στη χώρα. Αυτό μας απασχολεί και θα το πει και ο Πρόεδρος σήμερα. Και μάλιστα, η Οικονομική μας Επιτροπή με σπουδαία στελέχη, καθηγητές, με συγκριτική εμπειρία κλπ. Θα πούν στον κόσμο πολύ εκλαϊκευμένα ποια είναι η στόχευσή μας. Είμαστε πάντα στην ενότητα δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο και μετά το κίνημα των καθαριστριών, την κυρία Φανή Γουργούρη από το λιμάνι Θεσσαλονίκης, ο λόγος στους εργαζόμενους της ΕΡΤ στην Ελευθερία Φαραντάκη. Οι αρχές φιλοξενίας μου μου λένε ότι πρέπει να δώσω το λόγο στους υπόλοιπους καλεσμένους και να μιλήσω τελευταία. Το σέβομαι απολύτως και τους ευχαριστώ πολύ για την υπομονή, ειδικά το χώρο της υγείας. Λοιπόν, πάμε στους εργαζόμενους. Το αποδέχομαι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τελευταία. Λοιπόν, εργαζόμενοι ΟΣΕ, ο κύριος Νίκος Λάζου. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μας καλέσατε. Θέλω να σας μεταφέρω την αμέρα στη συμπαράστασή μας στους εργαζόμενους ΣΕΡΤ, στον αγώνα που δίνεται για αυτό που έγινε, για το παράνομο κλείσιμο της ΕΡΤ, που ήταν τελείως αντισταγματικό. ΟΣΕ, ένα μεγάλο κεφάλαιο, όπως ξέρετε, ότι ήμασταν οι πρώτοι που χτυπήθηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, από το 2010, μην πω από το 2008. Το 2010 κατασυγκοταφατήθηκε ο ΟΣΕ, ισοδρομική. Λέγανε ότι είμαστε 10 δισεκατομμύρια μέσα, που ποτέ δεν είπανε. Μόνο τώρα τελευταία είπαν ότι τα 8 δισεκατομμύρια ήταν υποχρεώσεις του δημοσίου που τα δίνανε στον ΟΣΕ. Ψηφίστηκε το 2038-91 ένας νόμος ο οποίος διέλυσε τελείως τον σιδηρόδρομο, κατήργησε το 1 τρίτο του σιδηροδρομικού δικτύου, απαξίωσε το σιδηρόδρομο και έδιωξε το 50% των σιδηροδρομικών. Αυτή τη στιγμή υπολειτουργεί το δίκτυο της Μακεδονίας, μια που είμαστε στη Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη, με δύο δρομολόγια μόνο ημερήσια. Άμα πάμε πιο κάτω στην Πελοπόννησο, εκεί είναι που αναστολεί το δίκτυο, δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, ο σιδηρόδρομος λειτουργεί με το φιλότιμο των εργαζομένων, αναγκάζονται οι διοικήσεις να πληρώνουν χιλιάδες ώρες, υπερορίες, αναπαύσεις, άδειες, χωρίς να κάνουν προσλήψεις. Σας δικαστικό κίνημα ζητάμε προσλήψεις εδώ και τώρα. Και λέω εδώ και τώρα γιατί ακούγοντας όλους τους συναδέρφους που μιλήσαν πιο μπροστά, άνεργους, απολυμμένους, και να έρχονται οι διοικήσεις να πληρώνουν αναπαύσεις. Δεν θέλουμε εσάς στην δικαστικό κίνημα την πληρωμή των αναπαύσεων, ζητάμε το 8ωρο. Τι προτίθεστε να κάνετε, σαν ενδυνάμει κυβέρνηση, αύριο μεθαύριο, για το ζήτημα του ΟΣΕ και στο ΤΑΙΠΕΔ αυτή τη στιγμή βρίσκονται δύο εταιρείες σιδηροδρομικές. Η Τρένο ΣΕ και η ΕΣΤΗ. Πώς σκέφτεσαι το σιδηρόδρομο, το αύριο του σιδηροδρόμου και σε συνδυασμό με την προλαλήσαντα συναδέλφηση από το λιμάνι για την ανάπτυξη της χώρας, συνδυασμένες μεταφορές λιμάνι-σιδηρόδρομος για να πάμε στην Ευρώπη. Το δεύτερο ζήτημα που θέλω να βάλω είναι μισό λεπτό είναι. Μετά την ψήφιση και την εφαρμογή του PSI, το Μάρμαρο το πλήρωσε τα ταμεία, τα ασφαλιστικά ταμεία μας και οι μικρομολογιούχοι. Συγκεκριμένα το Ταμείο Προνοίας του ΟΣΕ, ενώ είχε ένα αποθεματικό 70 εκατομμύρια, με το κούρεμα έγιναν 25. Κουρευτήκαν γύρω 45 εκατομμύρια. Είναι μέσα στο πρόγραμμά σας και προτίθεστε να αναπληρώσετε τα χαμένα λεφτά, όχι μόνο το Ταμείο του ΟΣΕ, προς Θεού, όλα αυτά τα ταμεία. Ποιος βγαίνει η θέση. Να πω σύντομα, πρώτον. Αν δείτε στις θέσεις μας, η προτεραιότητά μας, μία από τις προτεραιότητές μας είναι ο σιδηρόδρομος. Ο σιδηρόδρομος είναι ένα μέσο το οποίο στηρίζει την κοινωνία αλλά στηρίζει και την οικονομία. Δεύτερον,
Εντοπίσατε πάρα πολύ σωστά ότι το σχέδιο της εκποίησης περιέχει και τα δύο μέσα, λιμάνι, σιδηρόδρομο. Ιδιαίτερα αυτή η εταιρεία η οποία θέλει να μονοπολίσει τον Πειραιά ενδιαφέρεται για τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη μετά ως είσοδο, αλλά κυρίως για τον Πειραιά ως είσοδο στην Ευρώπη και για ένα σιδηρόδρομο που από εκεί θα φέρει τα προϊόντα παντού στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Επομένως είναι μια ακραία εκδοχή της πολιτικής και της στρατηγικής που λέει ότι η κοινωνία και οι κοινωνίες υποτάσσονται στα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρήσεων. Δεν πάμε λοιπόν προς τα εκεί. Εξετάζουμε το θέμα των ελλείψεων και προσωπικού όπως και σε άλλες περιπτώσεις. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές γι' αυτό και ο σιδηρόδρομος θα στηριχθεί. Το δεύτερο ζήτημα για τα ασφαλιστικά ταμεία δεν είναι μόνο δικό σας, είναι μεγάλο. Θα πρότεινα να μην προχωρήσω περισσότερο διότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει μία συγκεκριμένη αναφορά για αυτό το μεγάλο θέμα που προέκυψε όχι μόνο από το PSI αλλά και από τις απολύσεις και από τις περικοπές από τις πολιτικές των περικοπών και από τη μαύρη εργασία και από άλλες αιτίες. Να πω μόνο μία φράση. Δεν μπορούμε ως κοινωνία να μιλάμε για την αναγκαιότητα ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών και να μην βλέπουμε για το μέλλον μας, για την κοινωνική συνοχή, για τους πολίτες, για τη χώρα, μια αντίστοιχη πολιτική, ας την πω, ανακεφαλαιοποίησης, ανασυγκρότησης, εν πάση περιπτώσει, και στήριξης των ταμείων. Είναι στις προτεραιότητές μας, θα ακούσετε περισσότερα, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε ξανά. Μάλιστα. Λοιπόν, ερχόμαστε στην τελευταία αλλά κρίσιμη, ίσως η πιο κρίσιμη ενότητα της υγείας, από τους γιατρούς, ο κ. Σάββας Παρασκευόπουλος, πρώην νεοποίη, νυν παιδί και πάει λέγοντας. Ναι, κύριε Παρασκευόπουλο. Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη, όπως αρέσκεστε εσείς στην Νότια Ελλάδα και στην Αθήνα τη λέτε ερωτική πόλη, που εμάς δεν μας δυσαρεστεί καθόλου με τη φίνα έννοια, αλλά δυστυχώς με την ανεργία, τη φτώχεια και όλα αυτά, η έννοια αυτή δυστυχώς πάει προς το χυδαίο, οπότε εκεί δεν μας αρέσει. Είναι ένα γενικό σχόλιο αυτό. Ήθελα να σας πω ότι αυτό που βλέπουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι η ραγδαία επιδείνωση των παροχών της δημόσιας υγείας. Και ας τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Εγώ θα μιλήσω και ως μέλος του Υγειού Συμβουλίου του Ιατρικού Συλλόγου αλλά και ως πρόεδρος των γιατρών του παιδί. Πρώτον, το ΕΣΥ στενάζει. Οι γιατροί έχουν μεγαλώσει, δεν γίνονται προσλήψεις, τα υλικά είναι πολύ λίγα, οι υποδομές ελάχιστες, δεν έχουν ανανεώσεις νοσοκομείων. Οι ειδικευόμενοι υποφέρουν και αυτοί μαζί με τους ειδικούς γιατρούς εφημερίες. Χιλιάδες, τα βλέπουμε στις τηλεοράσεις, χιλιάδες περιστατικά κάθε βράδυ εξυπηρετούνται. Οι ειδικευόμενοι το μόνο που σκέφτονται είναι να τελειώσουν την ειδικότητα και να φύγουν στο εξωτερικό. Πολλοί γιατροί ήδη φεύγουν, ακόμα και από το ΕΣΥ. Αποσύρονται από το ΕΣΥ και φεύγουν για να ζήσουν μια καλύτερη ζωή, γιατί η πτώση των μισθών, η μη παροχή εφημεριών, οι συνθήκες οι δύσκολες δημιουργούν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ στην υγεία. Στο ελεύθερο επάγγελμα οι γιατροί στενάζουν. Γιατί έχουμε τα clawback, έχουμε τις περικοπές, υπάρχει ανεργία, υπάρχει φτώχεια, δεν γίνεται τίποτε. Έχει γιγαντωθεί ο ιδιωτικός τομέας, αλλά όχι ο ιατρικός που είμαστε υπέρ του ιατρικού ιδιωτικού τομέα επίσης, αλλά ο επιχειρηματικός ιατρικός τομέας που έχει γιγαντωθεί και εμείς ως πολιτεία πρέπει να αποφασίσουμε το ποσοστό, και το έχω πει πάρα πολλές φορές, το ποσοστό που θέλουμε για την δημόσια υγεία και το ποσοστό που θέλουμε για την ιδιωτική υγεία. Δεν μπορεί εις βάρος της δημόσιας υγείας να αναπτύσσεται συνεχώς ο επιχειρηματικός τομέας της υγείας. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Έρχομαι τώρα στο παιδί, πρώην ΙΚΑ, μετά ΕΟΠΗ, μετά παιδί. Ο κ. Μητρόπουλος τα έχει ζήσει στη Βουλή. Τα έχει πει και η ΟΚΕ της Βουλής και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Περάσαν ένα νόμο αντισυνταγματικό που αντίκειται σε ευρωπαϊκούς και ελληνικούς νόμους. Παρόλα αυτά, επιμέναν και τον περάσαν δια της βίας. Εξαναγκάσαν από τους 5.500 γιατρούς του. Χώρισαν από το σύστημα. Μείναν στο σύστημα 2.500 γιατροί και αυτοί με δικαστήρια, με αγωγές, με ασφαλιστικά μέτρα, με προσωρινά μέτρα. Το πράγμα δεν λειτουργεί. Μέσα στο σύστημα και μας λένε τώρα ότι θα προσλάβουν 900 επικουρικούς γιατρούς που είναι σταγόνα στον ωκεανό. Το σύστημα λοιπόν έχει καταρρεύσει το δημόσιο. Αν δεν προσπαθήσουμε όλοι
να δώσουμε ένα σύστημα υγείας αντάξιο του ελληνικού λαού, που αρμόζει και στις δεδομένες συνθήκες οικονομικές, γιατί ο κόσμος δεν έχει δυνατότητα να πληρώνει όλα αυτά που γίνονται. Κοιτάξτε, ο κόσμος πληρώνει ένα ευρώ για τη συνταγή, έχει πληρώνει αυξημένη συμμετοχή, τώρα κόβονται εξετάσεις. Δηλαδή έχουμε κάνει τον κόσμο που δεν έχει χρήματα να βάζει το χέρι όλο και πιο βαθιά στην τσέπη και στο τέλος θα φτάσει μέχρι την πατούσα του το χέρι και δεν θα βρίσκει τίποτε. Δηλαδή είναι δραματική η κατάσταση που ζούμε στην υγεία. Η λειτουργία της υγείας είναι εξαντλημένη και ψυχικά και οικονομικά και σωματικά αλλά και ηθικά. Και τι κάνουμε εδώ σαν πολιτεία? Βγάζουμε τις κακές συμπεριφορές που δυστυχώς υπάρχουν. Και εγώ είμαι ο πρώτος που θα πω ότι δυστυχώς διεκδικούμε και εμείς, και το έχω πει πολλές φορές στην τηλεόραση. Διεκδικούμε και εμείς το ποσοστό της διαφθοράς που υπάρχει στην κοινωνία. Δυστυχώς, το διεκδικούμε και εμείς. Τι κάνει λοιπόν η πολιτεία? Βγάζει τις κακές συμπεριφορές για να μας βάλει όλους στο ίδιο τσουβάλι. Φτάνει πια. Πρέπει να τιμωρηθούν οι ένοχοι, πρέπει οι σωστοί επαγγελματίες επιστήμονες να προχωρήσουν και εσείς πρέπει να μας δώσετε απαντήσεις. Και περιμένω και από τον κύριο Μητρόπουλο, που είναι και εργατολόγος, γιατί με πήραν και τηλέφωνο σήμερα από την Αθήνα, το ανοίξαν, θα συμμετάσχω σε αυτό, γιατί μου είπαν ότι στην Αθήνα ελέγχθηκε από το κόμμα σας ότι όλοι οι γιατροί θα επανέλθουν. Αυτοί που φύγαν είτε εκβιαστικά είτε με άλλο τρόπο από τον ΕΟΠΗ θα επανέλθουν σε προσωπαγής θέσεις μέχρι να τελειώσει η θητεία τους και μετά θα εφαρμόσει το πρόγραμμά σας. Θα ήθελα μια σαφή απάντηση και σε αυτό και τι σκέφτεστε γενικά για την υγεία. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο, κύριε Μητρόπουλε. Η γενική δέσμευση του Προέδρου μας για αποκατάσταση όσων διώκτησαν αφορά και τον τομέα της υγείας, κύριε Γραμματέα. Συνεπώς είναι η δέσμευση, επαναλαμβάνουμε τη δέσμευση, ότι αφορά σε εσάς. Πρέπει εσείς να γνωρίζετε και επειδή εκπροσωπείτε κοινωνικούς φορείς ευρύτερης αποδοχής και ευρύτερου κύρους, γιατί έχετε το κύρος της πλατείας, των πόλεων, των γεννημάτων που εκπροσωπείτε. Είτε εκπροσωπείτε μια εταιρεία που έχει 5 τζίρους ελληνικούς, η εταιρεία σας είναι, Γρηγόρη, κράτος εταιρεία, έτσι. Όταν βγάζει 10, έχει 10 έπος τζίρο ετήσιο, αντιλαμβάνεστε ότι τα προβλήματα που έθεσε είναι αυτονόητα, αλλά είναι και δύσκολα αντιμετωπίσιμα για να σε πείσουμε τι μπορούμε να κάνουμε και πώς μπορεί να χτυπηθείς με αυτούς τους κόλοσσους σε αυτή την φάση της ακραίας παγκοσμιοποίησης. Τώρα, στα θέματα της υγείας, όπως ξέρετε, αγαπητέ φίλε, με το μνημόνιο μας έχουν επιβάλει δαπάνες για υγεία ακριβώς όσο η Βουλγαρία. Από 10,2 επί του ΑΕΠ που είχαμε προ-μνημονίου, μας επέβαλαν και δέχτηκαν δυστυχώς με το μνημόνιο παδήμου 6% επί του ΑΕΠ. Με ΑΕΠ κατά 40 δισεκατομμύρια λιγότερο, αντιλαμβάνεστε, 4 μονάδες κάτω επί του ΑΕΠ, αντιλαμβάνεστε ότι πάμε με τους μισούς πόρους για τη λειτουργία της υγείας. Έτσι τα ζητήματα έχουν να κάνουν με τη συνολική, όπως είπε και ο Γραμματέας, αλλά και ο κύριος Μιλιός, με τη συνολική απόρριψη αυτού του θεσμικού πλαισίου που επιβάλλει να λειτουργούμε με υποβαθμισμένες κοινωνικές υπηρεσίες, με καταργημένες κοινωνικές υποδομές, με υποαμοιβόμενους γιατρούς και ούτω καθεξής. Άρα, στο πολύ σωστό αγωνιώδες ερωτημό σας προσθέτω και την κοινή πάλι να καταρριφθεί αυτό το πλαίσιο, να ακυρωθεί αυτό το πλαίσιο, διότι στα ποσοτικά κριτήρια που μας έχουν επιβάλει, καλή υγεία δεν μπορείτε να έχετε και ούτε βεβαίως να έχετε καλοαμοιβόμενους και καλούς γιατρούς στην υπηρεσία του λαού μας. Μάλιστα. Θέλω να προσθέσω κάτι ακόμα. Παρακαλώ. Είναι εντυπωσιακό και θα μιλήσει ο επόμενο άνθρωπο που είναι από το κοινωνικό ιατρείο ότι ενώ την πρώτη χρονιά εμείς είχαμε κάνει μια ομάδα γιατρών που έβλεπε στα ιδιωτικά ιατρία τους ανασφάλιστους σε συνεργασία με το κοινωνικό ιατρείο και με τους γιατρούς του κόσμου. Είναι εντυπωσιακό ενώ στο πρώτο διάστημα βλέπαμε μετανάστες, ανθρώπους χαμηλού οικονομικού επίπεδου, τώρα πλέον ποιους βλέπουμε? Μηχανικούς, δικηγόρους, επιστήμονες άνευρους. Η κοινωνία δηλαδή έχει καταρρεύσει. Αυτό είναι ένα μήνυμα. Ότι πλέον έχουμε φτάσει πάτο. Και δεν ξέρω δηλαδή πλέον πού μπορούμε να φτάσουμε παρά. Είναι ένα γενικό, δεν αφορά την ιατρική γενικά, αλλά είναι διαπίστωση όταν μου έρχεται άνεργος μηχανικός, άνεργος δικηγόρος, άνεργος επιστήμονας και ζητάνε το εξωτερικό και ντρέπονται αυτοί οι άνθρωποι γιατί έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Είναι εντυπωσιακό πάντως. Και κάτι πρέπει να γίνει κοινωνικά. Από το κοινωνικό ιατρείο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Θανάσης Κομνής. Να σας
χαιρετήσω και να χαιρετήσω καταρχήν τους εργαζόμενους της ΕΡΤ, οι οποίοι με απίστευτο σθένος, υπομονή και αγωνιστικότητα κρατάνε ανοιχτό αυτό εδώ το χώρο της δημόσιας επικοινωνίας και της δημοκρατίας. Ακούγοντας όλους όσους τοποθετήθηκαν εδώ, καταλαβαίνω καλύτερα το μέγεθος της καταστροφής που έχει συντελεστεί σε αυτή τη χώρα. Εγώ θα αναφερθώ σε μια καταστροφή που περιγράφηκε κατά κάποιο τρόπο τους προηγούμενους, στην καταστροφή της δημόσιας υγείας. Και ξέρετε, αυτή η καταστροφή ήταν, η δημόσια υγεία κατέρευσε με το μεγαλύτερο θόρυβο από όλους. Εδώ και 5 χρόνια που διαρκεί το μνημόνιο, σε ένα χώρο, το χώρο της δημόσιας υγείας που ήταν ήδη προβληματικός, δημιουργήθηκαν τέτοιες συνθήκες, όπως περιγράφηκαν και από τον συνάδελφο, από τον κύριο Μητρόπουλο, που πραγματικά οδήγησαν στην διάλυση της δημόσιας υγείας. Να μην σας θυμίζω, τα ξέρετε, κλείσιμο νοσοκομείων, συγχωνεύσει νοσοκομείων, μειώσεις μισθών στο προσωπικό, κλείσιμο ψυχιατρικών δομών, θα μας μιλήσει και ο επόμενος συνάδελφος. Λοιπόν, πραγματικά στην ουσία οδηγηθήκαμε σε μια ανθρωπιστική κρίση που εμείς από τα κοινωνικά ιατρία που είναι συνέπεια, τα κοινωνικά ιατρία δημιουργήθηκαν από όλη αυτή την κατάσταση και δεν είχαμε καμία διάθεση έτσι χωρίς λόγο να τα κάνουμε. Δεχτήκαμε τα θύματα αυτής της ανθρωπιστικής κρίσης. Εδώ και 3 χρόνια το Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης πραγματικά έβαλε 2 στόχους. Ο πρώτος ήταν η πρωτοβάθμια περίθαλψη των ανασφάλιστων. Και δυστυχώς, όταν λέμε ανασφάλιστους, σήμερα φτάσαμε να είναι ένα ποσοστό πάνω από 40%. Διότι ανασφάλιστος είναι ο άνεργος, ανασφάλιστος είναι ο μικροεπαγγελματίας που δεν έχει να πληρώσει στο ΤΕΒΕ, ανασφάλιστος είναι ακόμη και ο αυτός που σε εισαγωγικά είναι ασφαλισμένος, αλλά αδυνατεί να πληρώσει τη συμμετοχή από τα φάρμακα. Λοιπόν, βάλαμε ένα στόχο να περιθάλψουμε όσο μπορούμε, στο βαθμό που μπορούμε, χωρίς βέβαια να έχουμε αυταπάτηση ότι θα λύσουμε εμείς το πρόβλημα της δημόσιας υγείας. Και βάλαμε και ένα δεύτερο στόχο. Ο στόχος ήταν πολιτικός. Ο στόχος μας ήταν να αγωνιστούμε για τη δημόσια δωρεάν υγεία. Να ανοίξουν τα νοσοκομεία στους ανασφάλιστους, να δοθεί περίθαλψη σε αυτούς οι οποίοι πραγματικά υποφέρανε. Για να μην σας κουράζω, μέσα από την πάλη μας αυτή δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις, αν όχι και το αποτέλεσμα, του να έρθει η κυβέρνηση πριν από λίγο καιρό να ψηφίσει ένα νόμο που λέει ότι δίνεται δωρεάν περίθαλψη στους ανασφάλιστους πλέον. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη, επιτρέψτε μου, μπαρούφα σε εισαγωγικά, δεν υπάρχει μεγαλύτερο επικοινωνιακό τρίκ από αυτό που θέλουν να δείξουν και θα σας εξηγήσω πολύ σύντομα γιατί. Είπανε βέβαια ότι δώσανε ένα κονδύλι χρημάτων για τους ανασφάλιστους, αποτέλεσμα του πρωτογενούς πλεονάσματος. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή το Ιπποκράτη Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης πήρε 60.000 ευρώ για τους ανασφάλιστους. Καταλαβαίνετε τι δώσανε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Αν πάμε στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, βάζουμε τέτοιους όρους και προϋποθέσεις για τα φάρμακα, για παράδειγμα, ότι δεν μπορεί ο ανασφάλιστος να τα πάρει από τον γιατρό του παιδί. Πρέπει να πάει σε ένα νοσοκομείο να τα γράψουν σε ένα νοσοκομείο που εφημερεύει. Βάλανε τέτοιες προϋποθέσεις για ιατρικές εξετάσεις, ακόμη και για χειρουργία. Πρέπει να συνεδριάσει μια τριμελής ομάδα του νοσοκομείου που αποτελείται από το διοικητικό προϊστάμενο, από το διευθυντή και από έναν γιατρό να αποφασίσει αν ο άνθρωπος αυτός πρέπει να χειριστεί. Να μην σας κουράζω. Αυτό όμως είναι αποτέλεσμα πάλης και αγώνα που έγινε και στην Ελλάδα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί μας καλούσαν ως κοινωνικά ιατρία, το ανέφερε ο κύριος Μιλιός, ακόμη και συστημικά μέσα, χώροι οι οποίοι πραγματικά θέλουν να μάθουν τι συμβαίνει στην Ελλάδα, και όταν τους λέγαμε ότι συμβαίνουν αυτά τα πράγματα, μέναν άφωνοι. Αυτή η πίεση λοιπόν προς την κυβέρνηση και για να κρατήσουν τα προσχήματα και για να δείξει η πολιτισμένη Ευρώπη ότι πραγματικά δεν είναι δυνατόν σήμερα να πεθαίνουν άνθρωποι έξω από τα νοσοκομεία, δώσανε αυτό το ας το πούμε πλεονέκτημα στους ανασφάλιστους. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να τα καταγγείλουμε αυτά και να ρωτήσω τους εκπροσώπους της κοινοβουλικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι και το ερώτημά μου. Κύριοι, θα μας κλείσετε εμάς όταν γίνεται κυβέρνηση? Θα κλείσετε τα κοινωνικά ιατρία? Εμείς αυτό θέλουμε. Θέλουμε να κλείσουν τα κοινωνικά ιατρία και να δημιουργηθεί δημόσια δωρεάν και ποιοτική υγεία για όλο το λαό. Και για να σας προλάβω, θα σας πούνε το ερώτημα: εντάξει, θα τη δώσετε και πού θα βρείτε τα χρήματα? Και επειδή με τυχαίνει να είμαι και μέλος της Επιτροπής Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, του Τμήματος Υγείας, υπάρχουν οι απαντήσεις: πού θα βρούμε τα χρήματα? Αλλά τα χρήματα πρέπει να έρθουν μέσα από ανατροπές και σύγκρουση με τα συμφέροντα. Κάναμε όσο το διατρική ομάδα. Ολοκληρώστε, κύριε Κομινή. Ένα προϋπολογισμό πόσο κοστίζει δωρεάν άνω το διατρική περίθαλψη στην Ελλάδα. Είναι 250 εκατομμύρια.
είναι το Δεν χρειάζεται να απάντηση, γιατί η απάντηση, ερώτηση και απάντηση δόθηκαν αυθορή και παραχρήμα. Θέλετε να σημειώσετε κάτι? Η αγωνία και του Θανάση, του Κομνή, αλλά και του προηγουμένου φίλου για του ποιοτική, για υποτική περίθαλψη υγείας είναι ταυτόσιμη με την, τον αγώνα κατάργησης του μνημονίου. Επαναλαμβάνω, και οι δαπάνες για υγεία, για φάρμακα, για συντάξεις, είπε ο Γιάννης, για το ασφαλιστικό σύστημα, είναι δομικά στοιχεία της ρήτρας εσωτερικής υποτίμησης που μας έχουν επιβάλει. Μας δανείσανε με ρήτρα διαρκούς εσωτερικής υποτίμησης. Στη σελίδα 7-13 του Μνημονίου, ο νόμος 40-46, προβλέπει ρητά ότι στη ρήτρα συγκρίσιμης ευθυγράμμισης που μας έχουν επιβάλει θα πρέπει μέχρι τα τέλη του 19 να ευθυγραμμιστούμε με μισθούς Βουλγαρίας, με εισφορές εργοδοτικές Βουλγαρίας, με δαπάνες για φάρμακα Βουλγαρίας. Δηλαδή προβλέπονται στα μνημόνια υπ' αυτή την έννοια και για το ασφαλιστικό σύστημα. Μόνο από τρεις μνημονιακές συνέπειες που είπε ο Γιάννης Ομιλιός, από το PSI, που τα αποθεματικά των ταμείων από 31 δις περιοριστήκαν στα 4,5, το πρόβλημα προχτές εδώ σε συνέντευξη. Από την ανεργία, τη δεύτερη συνέπεια, οι 17 μονάδες αύξησης ανεργίας και σταθεροποίησης στις 17 μονάδες στερούν κατέτος από τα ασφαλιστικά ταμεία 4 δις. Επειδή με μελέτη της ίδιας της Τρόικας, κάθε μονάδα αύξησης ανεργίας στερεί από το ΙΚΑ 320 εκατομμύρια εισφορές κατέτοτος. Η τρίτη μνημονιακή συνέπεια, λέξη, η τρίτη μνημονιακή συνέπεια στερεί κατέτοτος μισό δις σε εισφορές. Καταλαβαίνετε τι είναι να λείπει για τέταρτη χρονιά 1 εκατομμύριο ζεστές εισφορές από τα ταμεία. Μην ακούτε λοιπόν 1 εκατομμύριο εργαζόμενοι, ζεστές εισφορές. Μην ακούτε λοιπόν αυτούς που λένε οι μαϊμού συντάξεις, που είναι το 1% του ελλείμματος του ΙΚΑ. Οι τρεις μνημονιακές συνέπειες, το κούρεμα που έκανε ο συμπατριώτης σας εδώ και επέρεται, λέει, έσωσα το ταμείο, λέει ένας Βενιζέλος. Και το δεύτερο, η ανεργία και η μείωση του ιδιωτικών μισθών, οι τρεις μνημονιακές συνέπειες στέρισαν την τετραετία 60 περίπου δις από τα ασφαλιστικά ταμεία. Και ολοκληρώνουμε, πριν έχουν το λόγο και οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, με το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, τον πρόεδρο των εργαζομένων, αν δεν κάνω λάθος, τον κύριο Θόδωρο Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Είναι γνωστό ότι η κατάσταση στην υγεία πάει από το κακό στο χειρότερο. Ιδίως μετά από το νόμο που ψηφίσανε προχθές, την Τετάρτη, που δίνει τα οικονομικά των νοσοκομείων σε μια ιδιωτική εταιρεία. Έτσι, αυτό που έχουμε να περιμένουμε είναι η κατάρρευση, η πλήρη κατάρρευση όλων των δημόσιων υπηρεσιών υγείας. Αυτή είναι μια εκτίμηση που είχαμε κάνει από την αρχή, έτσι, που θα προβλέπει κλείσιμο νοσοκομείων, κλείσιμο δομών υγείας και παράλληλα ό,τι χρήματα διατίθονται από την προϋπολογισμό της Ελλάδος θα κατευθυνθούν στις μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες. Αναφερθήκανε εδώ πέρα για το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει με τους ανασφάλιστους. Θέλω να τονίσω ότι υπάρχει ένα παρόμοιο πρόβλημα, έτσι, από τις πολιτικές αυτής της κυβέρνησης στα νοσοκομεία και στο ΕΣΥ. Η συνεχής υποχρηματοδότηση των νοσοκομείων, οι μεγάλες ελλείψεις προσωπικού, οι ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτικό υλικό και υλικοτεχνικής υποδομής δημιουργούν την εικόνα και είναι έτσι της κατάρρευσης του ΕΣΥ, της κατάρρευσης των δημόσιων νοσοκομείων και των υπηρεσιών υγείας. Η ερώτησή μου είναι στην επόμενη κυβέρνηση της αριστεράς. Έτσι. Ποια μέτρα θα λάβετε άμεσα, έτσι, για να λύσετε το ζήτημα των ανασφάλιστων. Άμεσα. Δεν μπορεί μια κυβέρνηση της αριστεράς να μην πάρει μέτρα σε σύντομο χρονικό διάστημα για το μεγάλο ζήτημα αυτό. Δεύτερον, ποια μέτρα θα πάρετε για να στηρίξετε το δημόσιο σύστημα υγείας, έτσι, το ΕΣΥ.
εάν τα μέτρα αυτά δεν είναι άμεσα και γρήγορα, πολύ λυπάμαι ότι το σύστημα θα καταρρεύσει εκ των έσω, λόγω των σοβαρών προβλημάτων στις έλλειψεις προσωπικού που έχει. Και τρίτον, ένα πιο του μνημονίου και αν όχι, η θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την μετεξέλιξη των ψυχιατρικών ιδρυμάτων σε σύγχρονες υπηρεσίες μέσα στο κοινωνικό, τομεοποιημένες μέσα σε ένα στην κοινότητα, αν θα γίνουν από τον κρατικό, από κρατικούς πόρους. Μάλιστα. Αυτά και ευχαριστώ. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Θα πάρω το μπουκιά το στόμα του Γιάννη του Μιλιού. Τι εννοώ με αυτό το πράγμα? Αν μιλάει ο Γιάννης, θα έλεγε, φαντάζομαι, ότι ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα έχει μια πολύ συγκεκριμένη βάση, την ανταποδοτικότητα. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο έλεγχος να χτυπήσει τη φοροδιαφυγή. Θα τον κάνεις τον έλεγχο. Πρέπει να τον κάνεις. Είναι εκτεταμένη. Αλλά αν ο άλλος δεν νιώθει ότι αυτό το φόρο που δίνει του επιστρέφεται ιδιαίτερα στα ζητήματα της υγείας και της παιδείας, πραγματικά υπάρχει κεντρικό ζήτημα, κεντρικό πρόβλημα. Εμείς τι λέμε? Πρώτο και κεντρικό ζήτημα αυτή τη στιγμή στον τομέα της υγείας, το ζήτημα των ανασφάλιστων. Είπα και προηγούμενα μερικά νούμερα, ή κάποιος άλλος τι είπε. Το ζήτημα είναι ότι εμείς πρέπει να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση των ανασφάλιστων στο σύστημα της υγείας. Και επειδή δεν έχουν έτσι κι αλλιώς οι άνθρωποι να πληρώσουν, θα πρέπει να είναι δωρεάν. Αυτό πρακτικά σημαίνει τα εξής δύο πράγματα. Το ένα, ότι περιφρουρείς το υπάρχον σύστημα υγείας, και το δεύτερο, το αναπτύσσεις. Αυτό έρχεται να συνδεθεί με όλα αυτά που ακούσαμε προηγούμενα. Δηλαδή, να το πω με έναν άλλο τρόπο. Δεν υπάρχουν οικονομολόγοι, οικονομολόγοι της υγείας πιο ειδικά, ή κάποια κεφάλια τα οποία θα μπορούσαμε να μας πάνε άμεσα στο στόχο. Ποιος είναι ο στόχος μας? Δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους. Σε υψηλά επίπεδα κτλ. Ένα λοιπόν ζήτημα μας αφορά αυτό. 1 εκατομμύριο άνθρωποι που δεν μπορούν, που τους κοροϊδεύουν, που όλα αυτά που έχει ως προηγούμενα λένε άλλα και εννοούν άλλα, πώς θα λυθεί πραγματικά αυτό το πράγμα? Και αυτό σημαίνει επαναφορές, το ένα, το άλλο, όλα αυτά που είπαμε και εμείς προηγούμενα. Και όχι νέα μέτρα ασθένεια διαχρονοδιαγράμματος, γιατί αυτό που είχε κάνει ο Βορύδης μετά που πέρασε από το... με τις ιατρικές εξετάσεις, είναι ασθένεια διαχρονοδιαγράμματος. Θα πρέπει εγώ να ξέρω πότε θα ασθενήσω και δεν θα το ξέρει ούτε ο ίδιος ο γιατρός μου. Ο γιατρός μου δεν... Ένα λοιπόν σοβαρό ζήτημα που... Το δεύτερο, και να τελειώσω με αυτό, είναι το ζήτημα των προτεραιότητων. Από τα έσοδα λοιπόν που εμείς πρέπει να κάνουμε, πρέπει να βάλουμε με προτεραιότητα. Και η προτεραιότητά μας είναι, είπα προηγούμενα, η κοινωνική ασφάλιση, η παιδεία και η υγεία. Να το πω με έναν άλλο τρόπο. Στο 1 ευρώ, αν αφαιρέσεις τις ανελαστικές δαπάνες για να λειτουργήσει ο δημόσιος μηχανισμός, το εναπομείναν δεν μπορεί να πηγαίνει στη λογική να πληρώσω τα δανεικά, να πληρώσω τους τόκους, αλλά να επιβιώσει ο ίδιος ο λαός μας. Αυτή είναι η λογική. Και αυτό θα κρίνει σε πόσο χρονικό διάστημα θα είμαστε σε θέση ως νικητές πλέον από τη μεριά της κοινωνίας να πούμε κλείνουν τα κοινωνικά ιατρία. Και να επιβιώσετε. Διότι, τώρα ιδιαίτερα με το ψυχιατρία, επειδή χρόνου, έτσι, είναι ειδικό θέμα, τυχαίνει επειδή πάρα πολλά χρόνια έζησα πολύ κοντά στο Δαφνί, στο Ψινιά, να το γνωρίζω, ξέρω τη συμφωνία η οποία λύγει και μάλιστα διαπαρατάσεως έληξε, λύγει το τέλος του 2015. Είναι όμως σαφές ότι πέρα από τις δομές ψυχικές υγείας που πρέπει να υπάρχουν γύρω-γύρω, στα γενικά νοσοκομεία κτλ., ότι χρειάζονται και βασικές δομές της ψυχιατρικής, και είναι 3 νοσοκομεία που έχουμε. Μάλιστα. Τα διαλύσουμε και αυτά. Λοιπόν,
μας μένει. Ναι, κύριε Κωνσταντίνη. Το πρόβλημα της λειτουργίας αυτής της στιγμής του νοσοκομείου. Δεν έχετε το μικρόφωνο όμως και. Είναι άμεσο. Εμείς έχουμε μία έκθεση που μιλάμε ότι ήδη το δικό μας νοσοκομείο και νομίζω ότι όλα τα νοσοκομεία. Ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Λειτουργεί κάτω από τα όρια ασφαλείας. Έτσι. Αυτό εδώ θα επιδεινωθεί. Αν μέχρι του τέλους του χρόνου δεν έρθουν μέτρα, το ψυχιατρικό νοσοκομείο θα αναγκαστεί να αναστείλει τις λειτουργίες του. Για να μπορέσει να παρέχει έστω και αυτή την ασφάλεια. Και νομίζω ότι έτσι είναι όλα τα νοσοκομεία. Θέλω να τονίσω ότι το πρόβλημα της υγείας και της λειτουργίας των δομών της υγείας είναι πολύ πιο σοβαρό, κατά την άποψή μου, από αυτό εδώ πέρα που έχουμε να κάνουμε ως έχει να κάνει μια κυβέρνηση της αριστεράς. Έτσι. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε. Ακολουθεί μία ερώτηση από τον Αντώνη τον Γαζάκη. Θέλει μία μικρή παρέμβαση και αμέσως μετά η Ελευθερία η Φαραντάκη. Θέλω απλά να διευκρινιστεί κάτι που είναι σημαντικό σε σχέση με αυτό που προτάξατε ως ανθρωπιστική κρίση. Τα 4α της οικονομίας, απολυμμένοι, άνεργοι, άστεγοι, άποροι, αποτελούν προτεραιότητα. Δηλαδή φως, νερό, υγεία, παιδεία να υποστηριχτούν. Αυτά τα αποσυνδέεται, αν και εφόσον γίνεται κυβέρνηση, από την εξέλιξη της διαπραγμάτευσης. Είναι αποσυνδεδεμένα. Δηλαδή δεν θα πείτε στον κόσμο μετά, ναι, εγώ σου είπα, θα σου δώσω ρεύμα, θα σου δώσω στέγη, θα σου δώσω φαγητό, θα σου δώσω, αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν πήγαν καλά. Τα αποσυνδέεται. Το κατάλαβα σωστά, κύριε Μιλιέ? Απολύτως σωστά το καταλάβατε. Εμείς λέμε ότι είναι θέμα λαϊκής κυριαρχίας να κάνει μια κυβέρνηση αυτό για το οποίο τον ψηφίζει ο λαός. Επομένως δεν μπαίνει σε καμία διαπραγμάτευση το πρόγραμμα αντιμετώπισης ανθρωπιστικής κρίσης, ανάκτησης εργασίας, των δικαιωμάτων των εργαζομένων και του βιωτικού του επίπεδου κτλ. Με το οποίο θα ψηφίσει ο ελληνικός λαός την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Η διαπραγμάτευση αφορά το ζήτημα του δημόσιου χρέους, το οποίο είναι ένα μεγάλο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Δεν είναι ελληνικό. Δεν είναι μόνο η Ελλάδα απέναντι στην Τρόικα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι από τα 9,3 τρισεκατομμύρια συνολικού δημόσιου χρέους των χωρών της Ευρωζώνης, τα 2,1 για παράδειγμα είναι μόνο της Ιταλίας. Μάλιστα. Είναι ένα πρόβλημα λοιπόν πολλών χωρών, γι' αυτό μιλάμε. Σαφές. Και για διάσκεψη για το χρέος και αυτή είναι, θα είναι. Σαφές. Η διαπραγμάτευση. Αντώνη, ο Αντώνης ο Γαζάκης. Επειδή το μέλος της αντιδραστικής πρωτοβουλίας που είχε κληθεί δεν μπορούσε να έρθει, ναι, σήμερα, ο Νίκος Ενικίσιανης, επειδή είμαι και εγώ μέλος της αντιδραστικής Θεσσαλονίκης, θα θέσω πολύ σύντομα δύο ερωτήματα σε σχέση με το ζήτημα της μετανάστευσης. Το πρώτο είναι, την επόμενη μέρα που θα γίνει, αν θα γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, θα κλείσουν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των μεταναστών, αυτό το παγκόσμιο όνειδο, στο οποίο βρίσκονται άνθρωποι φυλακισμένοι. Το μόνο τους έγκλημα είναι το ότι πέρασαν τα σύνορα της Ελλάδας, χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα. Τι θα γίνει λοιπόν με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης? Και το δεύτερο είναι, τι θα γίνει με όλους τους μετανάστες που λόγω της ανεργίας, παρότι ήταν νόμιμοι, έχουν χάσει τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα λόγω λίγων ενσύμων. Αυτά. Όχι, παρακαλώ. Είναι κεντρικά θέματα αυτά. Λοιπόν, δύο πράγματα. Καταρχήν έχουμε αρχίσει και τρώμε καμπάνες από διάφορους οργανισμούς για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τη μη μεταναστευτική πολιτική μας. Τη μη μεταναστευτική πολιτική μας εννοώ σε σχέση με την είσοδο, έτσι. Δεν εννοώ σε σχέση με την έξοδο. Εμείς έχουμε ένα σαφές πρόγραμμα. Μιλάει για κέντρα φιλοξενίας και όχι και στρατόπεδα συγκέντρωσης. Είχα την ευκαιρία να πάω και στην Κόρινθο να δω τις συνθήκες εκεί πέρα ή στην Αμυγδαλέζα αντίστοιχα και... Δεύτερο, του να μην υπάρχει το Δουβλίνο 2, ώστε να υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, και η πολιτική μας σε σχέση με τη μετανάστευση να διαμορφωθεί και σε σχέση με τα κράτη προέλευσης. Βεβαίως πρέπει να πω ότι διευρύνεται το κύμα της μετανάστευσης λόγω πολέμων. Και είναι πολύ πικρό, άδικο, πώς να το πω, να γίνεται συζήτηση, ιδιαίτερα για ανθρώπους οι οποίοι είναι θύματα πολέμου και μεταναστεύουν αυτή τη στιγμή στην χώρα.
Το δεύτερο ζήτημα που βάζετε αφορά το σύνολο, γιατί εγώ δεν πώς το λένε, βλέπουμε τους ανθρώπους με κάποιο είδος αίματος και τα λοιπά, το σύνολο των ανέργων εργαζομένων της χώρας. Αυτό είναι για όλους. Όπως ο άνεργος, ο οποίος έχει τελειώσει με τα, είναι πάνω από 1-2 χρόνια άνεργος και δεν έχει δυνατότητες, δεν έχει πρόσβαση κτλ. Έτσι, το ίδιο ο εργαζόμενος είναι εργαζόμενος. Και πώς ξέρετε, η εργασία δεν έχει σύνορα. Η διαφορά για τους μετανάστες είναι ότι χάνουν το δικαίωμα παραμονής στη χώρα επιπλέον. Ναι, ναι, ναι. Υπάρχει αυτό, μα αυτό χρειάζεται να βλέπεις. Λοιπόν, έχουμε συμπληρώσει κοντά 3 ώρες απευθείας συζήτησης, ερωτήσεων, παρεμβάσεων, απαντήσεων, χωρίς ούτε τους εξοραϊστικούς, ούτε τις αγιογραφίες της εκάστοτε κυβέρνησης ή αξιωματικής, ούτε και τους ισοπεδητικούς παραμορφωτικούς φάκους. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι μια μαγιά για το ποια δημόσια τηλεόραση επιδιώκουν οι όρθιοι της ΕΡΤ. Για την επόμενη, γιατί ό,τι φυτεύεις προεκλογικά, θερίζεις μετεκλογικά. Αυτός είναι ο βολός μας και η συμμετοχή μας στη μεγάλη δημοκρατική προοδευτική συζήτηση για το ποια μπορεί και μπορεί να είναι απέναντι όχι στο μαύρο εφάπαξ της 11ης Ιουνίου, αλλά το μαύρο των 15 μηνών για όλα οριζοντίως και καθέτος που είδαμε, τα μαύρα στο χώρο της υγείας, δημόσιας διοίκησης, του ιδιωτικού τομέα, το μαύρο παντού. Απέναντι στο μαύρο είναι το φως. Και το φως θα εκπροσωπηθεί από την Ελευθερία τη Φαραντάκη, την εκπρόσωπό μας που πρέπει να μιλήσει, να κλείσουμε. Έχουμε και εμείς δικαίωμα να πούμε και εμείς τα ζητήματα, τα θέματα. Ελευθερία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους που είστε σήμερα εδώ. Παίρνω την πάσα από τον Αλέξανδρο, γιατί αυτό ήθελα ακριβώς να πω. Ότι υλοποιείται αυτό που θέλουμε για το αύριο της ΕΡΤ. Ο αγώνας μας ξεκίνησε 11 Ιουνίου του 2013. Και δεν ήταν ένας αγώνας για τα εργασιακά. Ήταν βαθύτατα για τη δημοκρατία, η οποία έχει πληγωθεί. Έχει πληγωθεί και αυτό το μαύρο στην ΕΡΤ μας έχει ντροπιάσει παντού. Συνεχίζουμε, όπως λέει και ο Αλέξανδρος, εμείς οι όρθιοι, οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ 3, στα περιφερειακά ραδιόφωνα που λειτουργούν ακόμα, στο ΕΡΤ Open στην Αθήνα, συνεχίζουμε να κρατάμε την ΕΡΤ ζωντανή. Τη φωνή της κοινωνίας για την κοινωνία ανοιχτή. Γιατί εδώ δεν μείναμε για την κοινωνία, μείναμε με την κοινωνία. Και αυτό είναι απόδειξη του τι γίνεται σήμερα εδώ. Η κοινωνία μας έδωσε τη δύναμη από τα πρώτα βράδια, σταδιακά αυτό υποχώρησε, αλλά εμείς ξέραμε γιατί είμαστε εδώ. Ξέραμε τι πρέπει να υπηρετήσουμε. Την ελεύθερη φωνή. Κρατήσαμε την ΕΡΤ ανοιχτή και έχουμε τη δέσμευση από τον πρόεδρο, τον Αλέξη Τσίπρα, για την επαναλειτουργία. Μία επαναλειτουργία όμως που θα είναι επαναφορά του brand name, επαναφορά των εργαζομένων στις θέσεις τους, με τις ίδιες εργασιακές σχέσεις, αλλά όχι εκείνης της ΕΡΤ. Της ΕΡΤ που έχει διαμορφωθεί αυτούς τους 15 μήνες. Την ΕΡΤ την οποία νιώθουμε εμείς που μείναμε και τη λειτουργούμε, τα συναισθήματα που νιώσαμε καθημερινά στα κτίρια της ΕΡΤ, στους δρόμους με τους συναδέλφους συναγωνιστές μας, ζητώντας την αξιοπρέπεια της ζωής μας, των οικογενειών μας και παλεύοντας κυρίως για το μέλλον των παιδιών μας. Γιατί όταν θες να διαλύσεις μια χώρα, σβήνεις την ιστορία, αποδομείς το παρόν και καταστρέφεις το μέλλον. Αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Η ΕΡΤ είναι η ραδιοτηλεοπτική μας κληρονομιά. Δεν το απαιτούμε μόνο εμείς. Το απαιτεί όλη η κοινωνία να μείνει ανοιχτή. Γιατί δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Αυτός ο λαός πρέπει να σταματήσει να ξεχνάει. Πρέπει να θυμάται. Να θυμάται πώς έχει φτάσει μέχρι εδώ. Να θυμόμαστε όλοι τι έχουν προσφέρει όλοι όσοι έχουν χύσει αγώνα, έχουν χύσει αίμα στους αγώνες τους για να φτάσουμε σήμερα εμείς να διεκδικούμε όλα αυτά για τα οποία αυτοί επάλεψαν. Θέλω τη θέση σας, την προτεραιότητά σας στο πρόγραμμα, εφόσον, αν και εφόσον γίνεται κυβέρνηση,
στην επαναλειτουργία της ΕΡΤ, την προτεραιότητά σας και το πώς θα είναι αυτή σε σχέση πάντα με τη δική μας συμμετοχή στη διαμόρφωση του αύριο, στη λειτουργία. Αν μου επιτρέπουν οι συντροφοί να πω το εξής. Αυτονοήτως. Πρώτη προτεραιότητα μαζί με την αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης είναι η δημοκρατία. Και η δημοκρατία για να υπηρετηθεί, όχι απλά μια λέξη, θέλει δύο πράγματα που είναι σίγουρα. Ένα ενημέρωση και εκπαίδευση και το άλλο επικοινωνία. Είναι ξεκάθαρο για μας ότι ο δημόσιος φορέας, αλλά ο οποίος μέσα από την εμπειρία βγαίνει και ως κοινωνικός φορέας, δηλαδή φορέας που εκφράζεται η κοινωνία, είναι η ΕΡΤ. Και βεβαίως δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στην ΕΡΤ, αν θέλετε, των προηγούμενων χρόνων. Κάνοντας ένα, θα λέγε κανένας, delete, η κατάσταση θα έρθει στη στιγμή που έπεσε το μαύρο, πριν τη στιγμή που έπεσε το μαύρο. Αυτό είναι ξεκάθαρο, το έχουμε πει τόσες φορές, που νομίζω ότι από τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών που λέμε είναι ένα από τα δύο, τα 751 ευρώ οι συλλογικές συμβάσεις και τα λοιπά, και ότι η ΕΡΤ θα ξαναγίνει δημόσια. Και τώρα έχουμε όχι ανακαλύψει, αναγνωρίσει, έχουμε μάθει όλοι μαζί το πώς μπορεί να λειτουργεί και πώς μπορούμε να την πάμε ακόμα παραπέρα μια ελεύθερη, δημοκρατική, δημόσια και κοινωνική φωνή μέσα από τα ραδιοτηλεοπτικά δίκτυα. Αυτό για μας είναι τελείως καθαρό. Πάντως να προσθέσω εδώ ότι πρόσφατα είχαμε μία δικαστική εξέλιξη. Πέρα από αυτό όμως, έχουμε έναν μεγάλο ραδιοτηλεοπτικό φορέα, την EBU της Ευρώπης, που πρέπει πάρα πολύ σοβαρά να αντιμετωπίσει τις ευθύνες που έχει στην όλη ιστορία. Πρέπει ήδη έστειλε μία επιστολή στον Πρωθυπουργό που λέει ότι μας κοροϊδέψατε. Κοροϊδέψατε το Συμβούλιο της Επικρατείας, διότι επικαλεστήκατε την ανεξαρτησία μιας νέας δημόσιας τηλεόρασης, την οποία οι ίδιοι, με νέα τροπολογία, την απορρίψατε πίσω. Άρα μπαίνει ένα σημαντικό ζήτημα και νομίζω από όλες τις πλευρές αυτό πρέπει να πιεστεί και από το εξωτερικό και με το θέμα της EBU στην μη αναγνώριση αυτού του μορφώματος που στην ουσία δεν έχει προσωπικό, δεν έχει καταστατικό, δεν έχει οργανόγραμμα, είναι απλά ένας νόμος στα χαρτιά. Το προσωπικό της ΕΡΤ είναι εδώ, παντού στην Ελλάδα και κρατάει την ΕΡΤ ζωντανή. Ευχαριστούμε. Και εμείς ευχαριστούμε. Συνομολογείτε τα όσα αναφέρθηκε και ένα μόρφωμα βέβαια όπου πρέπει να πούμε οι πρόεδροι παρωτούνται σαν τα μαρουλόφυλλα. Δεν καταφέρουν να ευδοκιμήσουν παρά μόνο για λίγες εβδομάδες. Η σαφής θέση και του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και του ΚΚΕ και της Δημοκρατικής Αριστεράς, η οποία στην πορεία βέβαια χάθηκε από τον ορθό δρόμο, ήταν ότι δεν νομιμοποιείται το συγκεκριμένο μόρφωμα. Γι' αυτό δεν στέλνεται, να το ξέρει ο κόσμος, ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΕΛ και το ΚΚΕ δεν στέλνει εκπροσώπους του στα πολιτικά πάνελ. Με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι δεν νομιμοποιεί το συγκεκριμένο μόρφωμα. Και είναι άλλο αυτό το θέμα και άλλο το θέμα της κάλυψης εκδηλώσεων και της παρουσίασης δραστηριοτήτων είτε στη διάρκεια του προγράμματος είτε στη διάρκεια του δελτίου ειδήσεων. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Να είναι σαφές. Είναι σαφές και ξεκάθαρο από την πλευρά σας. Λοιπόν, κάπου εδώ έχουμε συμπληρώσει ακριβώς 3 ώρες ζωντανής μετάδοσης, ζωντανής απευθείας το κοινό των Θεσσαλονικαίων, οι εκπρόσωποι των κινημάτων, συλλογικοτήτων, ομοσπονδιών. Σας ευχαριστούμε θερμότατα. Εσείς είστε εμείς, εμείς είστε εσείς. Όπως λέμε κάθε φορά, το είπε και η Ελευθερία μας, κανείς δεν θα μείνει μόνος, θα πάμε χέρι-χέρι όλοι μαζί. Αξιοπρέπεια, δημοκρατία, ανατροπή, προοπτική. Η Ελεύθερη ΕΡΤ είναι εδώ. Ευχαριστούμε θερμότατα τα αλληλέγγυα sites που έσπασαν το φράγμα του Μαύρου, που μετέφεραν την φωνή της κοινωνίας, της δρόσας, ζώσας κοινωνίας σε εσάς, εσείς για μας, όλοι μαζί, για να υπάρξει ελπίδα
και προοπτική για μας και τα παιδιά μας. Και αυτό το μαύρο θα σπάσει και απόψε στις 7.30 η ώρα στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο. Όσοι θέλουν να παρευληθούν, να παρισφρήσουν σε αυτή την σχέση του ενός κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί είναι θεσμικό, είναι θέμα δημοκρατίας, θα το λέγαμε και θα το επισημέναμε για όποιο κόμμα και να ήταν. Είναι θέμα δημοκρατίας, ποιότητας δημοκρατίας. Και γι' αυτό είμαστε εδώ, όρθιοι, 15 μέρες, 15 μήνες τώρα και θα συνεχίσουμε ενδεχομένως για όσο χρειαστεί εμείς και οι συνάδελφοί μας. Να ευχαριστήσουμε θερμά όλη την αναφορά που έγινε τις προηγούμενες μέρες σε αυτήν εδώ την συζήτηση. Ελπίζω να αποκομίσαμε θετικά συμπεράσματα, τα οποία τα κρατάμε, αποτελούν δρομοδείκτη. Και απευθύνομαι προς εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ. Ό,τι λέτε τώρα προεκλογικά θα το βρείτε μπροστά σας, θα βρείτε εμάς μπροστά σας, με την έννοια αυτό που κάνει μια δημόσια τηλεόραση, να ελέγχει την εξουσία. Συνεχίζουμε το βράδυ με τη ζωντανή μετάδοση της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα στις 7.30 ώρα, 8 από το airtopen.com και από όποιο άλλο site και από όποια πλατεία τηλεόραση σημείο αναφοράς για να σπάσει το μαύρο. Στις 10 η ώρα με το δελτίο ειδήσεων με τους συναδέλφους, αύριο στη συνέντευξη τύπου και συνεχίζουμε. Όρθι, αξιοπρέπεια, δημοκρατία, ανατροπή, προοπτική. Να είστε καλά, γεια και χαρά σας. Σχεδόν